Καλησπέρα σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. 5η 13 του Νοέμβρη, εδώ λοιπόν στο Μετρό. Και θα τα κουβεντιάσουμε μια καλή παρέα. Είναι μαζί μου η κυρία Λιάνα Γούτα, πολιτευτής Νέας Δημοκρατίας. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας, κύριε Μπαντή. Ο κύριος Νίκος. Καλά είμαι. Εσείς? Καλά, μια χαρά. Προσπαθούμε να είμαστε όλοι. Στην προσπάθεια είμαστε όλοι μας. Δύσκολες περιστάσεις που περνάμε. Πολύ δύσκολες. Πολύ δύσκολες. Και αυτό το πολύ δύσκολο μπορεί να το επιβεβαιώσει και ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Νίκος Γιαννόπουλος. Πρόεδρε, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Να καλημερίσω και τον καλό συνάδελφο και φίλο και εκδότη, τον Δημοσθένη, τον Γιακόπουλο. Καλημέρα την κυρία Γούντα, καλημέρα και τον φίλο μου. Μια κυβέρνηση με 150-152 βουλευτές που ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να ασκήσει εξουσία, τότε βγαίνει και σου λέει δεν μπορώ να πει κάτι να κάνω, να γι' αυτό γίνω. Είναι άλλη η δυσκολία της σημερινής συγκυρίας. Η μεγάλη δυσκολία της σημερινής συγκυρίας έχει... Έχω προσωπική άποψη για τη σημερινή συγκυρία, η οποία είναι ολόκληρη μία απάτη. Δεν υπάρχει η σημερινή συγκυρία, γίνεται για να ελεγχθούν ιδιωτικές τράπεζες από την Παγκόσμια Τράπεζα. Αυτό είναι κάτι που δεν θα το ξέρω αν μπορούμε να το συζητήσουμε στο το τραπέζι. Να συζητήσουμε καθημερινότητα της Ελλάδας. Πάντα έχει στην ατζέντα των επιχειρημάτων. Φυσικά. Προσπαθούν να ελέγξουν το χρήμα όλο. Θέλουν να ελέγξουν το χρήμα. Αυτή τη στιγμή τι προσπαθεί να κάνει. Και συντονίζεται δηλαδή, από πού αυτό. Από πού συντονίζεται. Εδώ είναι ο συντονισμός. Πρέπει ένα βρετανικό κέντρο να τα συντονίζει όλα αυτά. Φυσικά και υπάρχει. Αυτά δεν γίνονται συντύχη τα πράγματα. Ποιος ανεβοκατεβάζει τιμή του πετρελαίου, ο καθένας μόνος του. Ανέβαινε τιμή του πετρελαίου, ανέβη και η ΔΕΗ. Τώρα που κατεβαίνει η ΔΕΗ. Εάν μου επιτρέπετε. Ακούμε από την κυρία Πετραλιά ή από τον κύριο Βενοδάκη του ΟΕΔ να λέει ότι μειώθηκε η ανεργία. Ποιον κοροϊδεύουμε, ποιον. Εάν δεν δούμε το πρόβλημα. Δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε. Τα συγκεκριμένα προβλήματα που αναφέρετε βεβαίω είναι τέτοια. Για τη διαμή, για τη μείωση τη ανεργία. Το νούμερο δεν είναι ένα νούμερο τη κυβέρνηση, είναι ένα νούμερο ευρωπαϊκό. Λοιπόν, κύριε, ένα χαρτάκι με συγκεκριμένες μεθόδους. Συγγνώμη. Να ολοκληρώσω. Δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε το. 4.000 εργαζόμενοι. Το αμφισβητώ. Και πολύ γερά. Και το καταγγέλλω. Έχουμε τον χρόνο. Δηλαδή, και το καταγγέλλω. Κυρία Γούτα. Κυρία Γούτα. Κύριε Γιαννόπουλε, όχι. Επειδή όχι, είναι όχι, και όχι. Υποψήφια. Ένα λεπτό. Έχουμε τον χρόνο. Να τη δώσω ζωή. Έχουμε. Για να τα αφήστε το, θα τα δώσετε. Ξέρω πολύ καλά τα στοιχεία. Δεν ξέρετε καθόλου. Ένα λεπτό, σα παρακαλώ. Κυρία Πετραλιά, τον νόμο. Κύριε Γιαννόπουλε, κυρία Γούτα, να ξεκινήσουμε καλά. Να βάλουμε μια τάξη συζήτηση. Έχουμε τον χρόνο να τα πούμε. Ενώ πρέπει να μην λέμε πράγματα. Θα τα πείτε. Έχετε το περιθώριο. Έχετε το περιθώριο και εσείς και ο κύριος Γιαννόπουλος και ο κύριος Διακόπουλος να απαντήσετε και να κάνετε διάλογο όριμο, όμορφο και πολιτισμένο στα πλαίσια της ενημέρωση. Όμως, την ώρα που μιλούμε εμείς και λέμε αυτά τα πράγματα, στη γραμμή είναι μια κοπέλα η οποία μας ακούει. Και δεν ξέρω πόσο μπορεί να καταλάβει αυτά που λέμε ή αν την ενδιαφέρουν αυτά που λέμε. Διότι αυτή η κοπέλα. Θα την ονομάσω Αλεξάνδρα, έτσι συμβατικά, γιατί δεν θέλω να δώσουμε κανένα στοιχείο περαιτέρω. Επιχείρησε να αυτοκτονήσει μέσω του διαδικτύου. Γιατί αυτή η κοπέλα, όπως και πολλοί άλλοι που επιχείρησαν να αυτοκτονήσουν μέσω του διαδικτύου, ο τρόπος τους δείχνει μία απογοήτευση, ένα κινησμό, μία απόσυρση από τη ζωή. Όταν λες μέσω δήλωσε, δηλαδή, εγώ θα αυτοκτονήσω. Να την ακούσουμε. Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Αυτούς, οι διάφορες σελίδες οι οποίες βγαίνουν, εμφανίζονται στο ίντερνετ μετά από αυτή την αναζήτηση, λέει και το πώς νιώθεις όταν προσπαθείς να αυτοκτονήσεις. Δηλαδή όταν προσπαθείς να αυτοκτονήσεις με χάπια ή κόβοντας τις φλέβες σου ή προσπαθώντας να δέσεις κάτι γύρω από το λαιμό σου. Αυτά τα προτείνουν δηλαδή. Ναι, φυσικά, αυτά τα προτείνουν. Δηλαδή εγχαρρύνουν την πράξη σου. Ναι, εγχαρρύνουν την πράξη αυτή. Που την περιγράφουν κιόλας. Πιθανόν, δεν μου λες. Είναι μετριχιαστικό. Καταρχήν, πόσο χρονών είσαι, Αλεξάνδρα, τώρα. Είμαι στα 20. Είσαι στα 20, δηλαδή αυτό που επιχείρησες να κάνεις ήταν στα 18. Ήταν στα 18, ναι. Πώς διεσώθησες, δηλαδή, μεσολάβησαν οι δικοί σου, εντοπίστηκε το στίγμα της επικοινωνίας μέσω του διαδικτύου, ήρθε η ασφάλεια, η αστυνομία, πώς έγινε. Όχι, όχι. Εγώ πήρα ένα κοκτέιλ χαπιών, ευτυχώς τελευταία στιγμή με βρήκε ο αδερφός μου. Και έτρεξα με τους γονείς μου σε ένα νοσοκομείο, μου έκαναν πλήση στομάχου και ευτυχώς ξεπέρασα αυτό το πρόβλημα. Εγώ να μπορώ να ρωτήσω κάτι. Αυτό ήταν, οδηγήθηκες εκεί γιατί είχες ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα το οποίο ένιωθες αδύναμη να το αντιμετωπίσεις ή παρακινήθηκες από αυτά που έβλεπες, διάβαζες κλπ. Είπε, ήταν απογοητευμένη από τη ζωή. Αυτό δεν είπες, Αλεξάνδρα. Ναι, ναι, ναι. Ήμουν απογοητευμένη. Και βρήκα μία λύση μπροστά σε αυτές τις λύσεις που μου πρότειναν στο διαδίκτυο. Και αυτό που θα ήθελα να πω είναι να αποφύγει οποιοδήποτε παιδί στην ηλικία μου, είτε μικρότερο είτε μεγαλύτερο, έχει κάτι τέτοιο, αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα, είτε οικογενειακό είτε προσωπικό,
να μην πέσει σε αυτή την παγίδα, να προσπαθήσει να το αντιμετωπίσει μόνος του, γιατί η δύναμη του ανθρώπου είναι μεγάλη και οι λύσεις προφανώς και δεν είναι ενδιαφέρουν, μας απογοητεύουν, αλλά έχουμε συνειδητοποιήσει πλέον ότι έτσι είναι η ζωή, είναι ένας διαρκής αγώνας, πρέπει να παλέψουμε και εμείς οι νέοι να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση. Διότι το διαδίκτυο είναι αισιόδοξο το μήνυμα, γι' αυτό έχουμε την Αλεξάνδρα, η οποία πέρασε αυτό τον εφιάλτη. Και το διαδίκτυο είναι που κλείνει τα παιδιά μέσα στο δωμάτιο, τα περνάει σε μια εγωιστική, ιδιωτική σχέση με τον κόσμο. Αυτό που θα λέει ο κύριος Γιαννόπουλος, πάντη συλλογικότητα, είμαι στο δωμάτιό μου εγώ και υπολογιστής, να γίνει κάτι, να μπορέσουν δηλαδή να μπλοκαριστούν αυτές οι δυνατότητες που παρέχουν όλα αυτά. Είναι αδύνατον να μπλοκάρεις οτιδήποτε. Να μπλοκάρεις τουλάχιστον αυτή. Δηλαδή, ακόμη και αν θέλεις να μπλοκάρεις, δεν μπορείς να τα μπλοκάρεις. Δεν γίνεται. Μάλιστα. Λοιπόν, έχω να κάνω λίγο κι εγώ ένα σχόλιο, γιατί είμαι κι εγώ μητέρα δύο παιδιών σε αυτή την ηλικία. Η κόρη μου είναι στα 15, ο γιος μου είναι στα 18. Είναι συνέχεια μέσα στο ίντερνετ σε αναζήτηση πληροφοριών και μέσα σε επικοινωνία με φίλους, φίλες κλπ. Συμφωνώ με τον κύριο Γιαννόπουλο ότι τα προβλήματα της νεολαίας είναι πολλά, ωστόσο πάντα ήταν πολλά τα προβλήματα της νεολαίας και αλίμονο αν λέγοντας κάτι τέτοιο δικαιολογούμε το να φτάσει ένα παιδί σε αυτή την συμπεριφορά η οποία είναι τόσο πάρα πολύ ακραία. Προβλήματα πάντα θα υπάρχουν. Δεν είναι αυτός ο τρόπος στον οποίο πρέπει να καταλήγουν. Ωραία, προτείνετε τρόπος. Και βεβαίως το ίντερνετ απομονώνει. Μισό λεπτό λίγο να τελειώσω το σχόλιο μου. Λέω ότι ο νέος κίνδυνος του ίντερνετ είναι ότι όταν ένα παιδί βρεθεί στην πρώτη δυσκολία, είναι πολύ εύκολο, ενώ παλιότερα ο μόνος χώρος στον οποίο μπορούσε να πετύχει ήταν οι γονείς και οι φίλοι. Τώρα μπορεί να βρει ανθρώπους που να τον ακούσουν και να τον συμβουλεύσουν. Ωραία, με πρέπει το ανοίγετε άλλο, μην το ανοίγετε άλλο. Μην το ανοίγετε άλλο. Πρέπει όπως φτάσουμε πώς προχωράμε στον δρόμο να μάθουν να διδάξουμε στα παιδιά μας. Είναι μεγάλο το θέμα, Δημοστέκη. Είναι μεγάλο το θέμα. Πιστεύω ότι όπως είναι η επικοινωνία εκτός ελέγχου μέσα από το ίντερνετ. Ναι, είναι εκτός ελέγχου και αυτό το παιδί πρέπει να μάθει μόνο του να αντιμετωπίζει την κατάσταση. Αλλιώς, λοιπόν, ένα σχόλιο του κύριου Γιαννόπουλο, παρακαλώ. Επειδή είναι πολλά τα θέματα, κατόρθωσα να κάνω τον πληστηριασμό. Όχι ακόμα. Όχι. Προηγήθηκαν. Πώς? Υπάρχει κάποιο χρέος ακόμα για το οποίο οδηγούνται στον πληστηριασμό? Όχι. 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 Δεν χρωστάει. Για ποιο λόγο λοιπόν προχωράει ένας πληστηριασμός? Γιατί η Εθνική έτσι θεωρεί ότι χρωστάω. Μετά από 17 χρόνια θυμήθηκε. Αν μου λέει ο άνθρωπος ότι δεν χρωστάει. Ο κύριος Αργυριάδης. Και πολλά πράγματα ακόμα. Μπορούμε να και όμως να μας πείτε, κύριε Γυριάδη, αυτές... ποιος είναι ο λόγος του πληστηριασμού, γιατί κύριε Σόλμα, δεν μπόρεσα να καταλάβω. Αυτές όμως οι τράπεζες που δημιουργούνται έτσι και ειδικά η Εθνική, που είναι αν θέλετε η διοίκηση διορισμένη, μπορεί να έχασε την πλειοψηφία από την κυβέρνηση, από τον κύριο Αλουγουσκούφη, δημιουργεί τέτοια προβλήματα και εμείς πάμε να τους χαρίσουμε 28 δις. Ποιο είναι το πρόβλημα όμως? Το πρόβλημα είναι, κύριε Γούτα, σας το πω, ότι δεν χρωστάει με αποδεικτικά στοιχεία. Λέει ότι δεν χρωστάει με αποδεικτικά στοιχεία της. Ακούστε, κυρία Γούτα. Είναι παράλογο, γι' αυτό δεν χρωστάω. Να με συγχωρείτε, μήπως δεν έχω καταλάβει κάτι. Είναι υπερβολικά πολλά πράγματα παράλογα. Θα τα πούμε στα δικαστήρια. Δεν έχω καμία διάθεση φυσικά να μιλήσω εδώ. Όχι απλώς παράλογα, αλλά αθλειότητες. Ξέρετε γιατί μου βγάλαν το εργοστάσιο σε πληστηριασμό που απέβει άκαρπο? 20.000 ευρώ. Φρόντισαν κάποια άλλη περίπτωση να την προωθήσουν από πίσω ενεργούντες, και είναι αποδεδειγμένο αυτό και το λέω έτσι, για 20.000 ευρώ. Άρα το χρέος είναι 20.000 ευρώ για το οποίο... για το οποίο έγιναν τρεις πληστηριασμοί. Προχωρούν στον πληστηριασμό. Φυσικά ναι, απέβησαν άκαρποι γιατί... Μάλιστα, κύριε Γιάννη, ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή σας. Μας δώσατε ένα κλίμα.